Είπα νωρίτερα με τον Σεβασμιότατε και την κυρία Βαβουλιώτη. Σεβασμιότατε, κυρία Βαβουλιώτη, κύριοι καθηγητές, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί μαθητές, τώρα θα τα διαβάσω γιατί δεν θέλω να ξεχάσω κάτι. Είστε προετοιμασμένοι. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον κύριο Χρυσόστομο, τον συμπατριώτη μας και γείτονά μου. Ένα άξιο ιεράρχη με όλα τα γράμματα κεφαλαία και την κυρία Βαβουλιώτη, η οποία έχει δείξει μια διαγωγή η οποία τη γνωρίζουμε όλοι εδώ στο Βασιλικό και σε όλο το Λιλάδιο, αλλά και πανελλαδικά, το ξέρω αυτό. Ο Σεβασμιότατος είναι ο πνευματικός μας ηγέτης και μιας, εμάς εδώ τοπικά, αλλά και μιας πολυπληθούς γεωγραφικής περιοχής που ξεκινάει από την Αμάριθο, την κεντρική και βόρεια Εύβοια και καταλήγει στις βόρειες Ποράδες και άθος Σκόπελο Αλόνισο. Είναι ακούραστος ποιμενάρχης, επισκέπτεται συχνά πυκνά την περιοχή ευθύνης του και καθοδηγεί πνευματικά τους πιστούς στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη με τον επίκαιρο πάντα λόγο του και τις πολύτιμες συμβουλές του. Διευθύνει διοικητικά την Αρχιεπισκοπή Χαλκίδος με μοναδικό τρόπο δικαιοσύνης, διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, αλλά και αναγνώρισης του έργου των συνεργαντών του. Πλούσιο το πνευματικό του έργο, αλλά και μεγάλη η προσφορά του στην κοινωνία, με τα ευαγή ιδρύματα της Εκκλησίας, ορφανοτροφείο, γυροκομείο, διανομή καθημερινά συσιτίου, με λειτουργία φιλόπτωχων ταμείων σε κάθε ενορία, με το Σύλλογο Καλό Σαμαρίτη, με εθελοντική αιμοδοσία, με ιατρική φροντίδα και πολλά άλλα. Αρκετοί συνάνθρωποι μας έχουν τύχει τη συμπαράστασή του, ενώ είναι καθοριστική η παρέμβασή του στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και η παρουσία του στις θεομηνίες και ό,τι απασχολεί τον λαό της Εύβοιας. Σημαντική είναι η συνεισφορά του στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος με τις γνώσεις του και την εμπειρία του, ενώ μεγάλη είναι και συχνή η παρουσία του στις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στα σχολεία κοντά στα παιδιά, στους νέους. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και παλαιότερα, έχει επισκεφθεί η σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Λιλαντίων, είτε για τέλεση εργασμών, είτε για τέλεση θείας λειτουργίας, είτε για συνομιλίες με μαθητές, όπως καλή ώρα σήμερα εδώ στο Λύκειο Βασιλικού. Σεβασμιότατε, εμείς εδώ και ιδιαίτερα η εκπαιδευτική μαθητική κοινότητα του Λυκείου, σαν ένδειξη ελάχιστης προσφοράς και τιμής στο πρόσωπό σας. Και σε εσάς, κυρία Βαβουλιώτη, το ίδιο ισχύει, γιατί και η δική σας η προσφορά είναι τεράστια στην περιοχή μας. Στην αίθουσα αυτή και στην προηγούμενη αίθουσα νωρίτερα, στην αίθουσα αυτή που γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, δίνει το όνομά σας με την παράκληση προς τούτο της δικής σας ευλογίας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς, κυρία Ελένη, στο οποίο δημιουργικό σας έννομα γιατί πηγαίνουμε και μαζί σχολείο. Και παιδιά, καλή πρόοδο να έχετε και να είστε πάντα κοντά στην Εκκλησία. Το τεχνικό έχει ξεκινήσει το ουσιαστικό. Θα παρακαλούσα να δείτε τα παιδιά να γυρίσουν προς εδώ, να βγάλετε φωτογραφίες με τον Σεβασμιότατο και την κυρία Ελένη. Νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερη χαρά και των δύο και να βγάλουμε μαζί τις φωτογραφίες.